Μιχάλης Ζαβίδης εναντίον Πολ Πραμούκ Μπουακάο. Μία μάχη μεταξύ τιτάνων. Από τη μία έχουμε έναν από τους καλύτερους Έλληνες πρωταθλητές που έχει βγάλει η χώρα μας και από την άλλη έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους Ταϊλανδούς Muay Thai, αθλητές οι οποίοι έχουν παίξει σε αγώνες kickboxing. Εν συντομία, ο Μιχάλης έχει 187 αγώνες με 157 νίκες και ο Μπουακάο έχει 287 αγώνες με 240 νίκες. Αξίζει να σημειώσουμε όμως ότι 287 αγώνες του Μπουακάο είναι μόνο από kickboxing, δεν είναι από Muay Thai. Ως συνήθως, οι Muay Thai αθλητές ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία τους αγώνες στην Ταϊλάνδη, κοντά στα 10 έτη, και σε πολλές περιπτώσεις ίσως να μην γράφονται και κάποιοι αγώνες ή κάποια πρακτικά. Ας γυρίσουμε όμως τώρα στον αγώνα. Στον αγώνα αυτό, ο Μιχάλης αναμετράται με έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές που έχουν περάσει ποτέ στα ρίγκ και είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην καριέρα του. Ο Ζαβίδης, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, στάθηκε αντάξιος στο αντιπάλου. Είχε μια πάρα πολύ καλή άμυνα όπου τα χέρια του δεν έπεφταν ποτέ. Φανώς και ο Μιχάλης πέρασε τη βήματα στον Μπουακάο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να το χαρίσει την νίκη. Για τον Ταϊλανδό, η συγκεκριμένη χρονιά ήταν μια από τις καλύτερες του ever, όπου είχε και πάρα πολλά νοκάου. Στον πρώτο γύρο, οι δύο αθλητές κοντραρίζονταν στα ίσα. Αλλά από το δεύτερο γύρο και μετά, ο Μπουακάο άρχισε να αξιοποιεί το πλεονέκτημα του ύψους του που είχε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα χτυπήματα του Μιχάλη να μην φτάνουν τον αντίπαλο του. Από την άλλη, όμως, ο Ταϊλανδός μπορούσε να κρατάει την απόσταση και να ελέγχει το μάτς. Στον αγώνα αυτό, ο Μιχάλης όμως δεν μπόρεσε να προσπεράσει το εμπόδιο της διαφοράς ύψους. Κάτι το οποίο όμως είχε κάνει σε άλλους αγώνες έναντι άλλων ψηλότερων, κατά πολύ ψηλότερων των αθλητών, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να προχωρήσει στη νίκη. Παρ' όλα αυτά και παρόλε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Μιχάλης, δεν σταμάτησε να αγωνίζεται έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή τα χέρια του Μιχάλη δεν έπεφταν καθόλου και σε κάθε χτύπημα που δεχότανε προσπαθούσε να δώσει ένα θανατηφόρο counter στο Μπουακάο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Μιχάλης να χάσει τον αγώνα. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι εκείνη τη χρονιά ο Μπουακάο το 2006 και λίγους αγώνες μετά κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα K1. Επομένως ο Μιχάλης έχασε από τον καλύτερο και τον πρωταθλητή. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Και αν θέλετε να σχολιάσουμε κάποιον άλλο αγώνα του Μιχάλη ή κάποιον άλλο γενικά αγώνα, γράψτε μας στα σχόλια.